Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 27 Απριλίου, μαζί στις 3, η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα θα ξεφύγουμε από αυτή, αν θέλετε, την καθορισμένη επικαιρότητα, η οποία κινείται γύρω από τον COVID-19, γύρω από αυτή την αγωνία της κοινωνίας, γύρω, αν θέλετε, από την υπόθεση πώς θα πάμε φέτος τουριστικά, πώς θα πάνε επιχειρήσεις, πώς θα πάνε εργαζόμενοι, για να προσεγγίσουμε μία μοναδική εποχή και έναν ιδιαίτερα χαρισματικό άνθρωπο. Λοιπόν, θα ήθελα πριν τον δούμε και να ευχαριστήσω πραγματικά την οικογένεια που καταβάλει απίστευτες προσπάθειες για να έχουμε την σύνδεση, να το δούμε καταρχήν και μετά θα κάνω μια εισαγωγή εγώ βλέποντας φωτογραφίες, να δούμε τον κύριο Γιώργο Μυσίκο. Ένα θρηλυκό πρόσωπο, μια θρηλυκή φωνή, ένα άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει τη χρυσή ιστορία, την νοσταλγική ιστορία και εποχή της Ρόδου μοναδικά. Λοιπόν, ο Γιώργος Μυσίκος είναι ένας θρύλος της μουσικής με μια πολύ μεγάλη καριέρα, με μια καταπληκτική χαρακτηριστική φωνή η οποία μαγεύει ακόμη μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι ξεκινώντας, εξαιρετικός κιθαρίστας, performer, άριστος ψάλτης, ταλεντάρα και ως ποδοσφαιριστής από μια ομάδα του Ροδιακού που έβγαλε φοβερούς μπαλαδόρους. Μαζί με τον Γιώργο έπαιζαν ο Γιωργαλής, ο Αχιολάς, ο Σφυρίου κτλ. Μεγάλη καρδιά, με φοβερό χιούμορ, με μεγάλη επιτυχία στο γυναικείο φύλλο, να τα λέμε αυτά. Ίδρυμα τριών γενιών, με συγκλονιστικές ερμηνείες στο ξένο και στο ελληνικό τραγούδι. Το λέω διότι όσοι είμαστε σε μια ηλικία 45+, έτσι, έχουμε ζήσει, έχουμε μαγευτεί, έχουμε μεγαλώσει με τον Γιώργο τον Μυσίκο. Με διεθνή καριέρα, πρώτο όνομα στη Μαρκίζα στην Ελλάδα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Μαζί με τον Καρά, με τον Τερζή, με την Βανδύ, με τον Ρέμο, με την Θεοδωρίδου και άλλους πολλούς μετά από εκείνον. Πρωτοπόρος, επαναλαμβάνω, στην εμφάνιση στην πίστα, έτσι. Ένας πραγματικά δυναμικός showman, πολύ μπροστά για την εποχή του, πολύ μπροστά για την εποχή του, ο οποίος έχει βιώσει απίστευες τιμές λατρείας δηλαδή, αλλά σε αυτή την πορεία είχε και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, το οποίο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καριέρα του. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία και εδώ είναι ένα θέμα, είναι ότι ο Γιώργος Μυσίκος ήταν από αυτούς που δεν αναζήτησε ποτέ τη δημοσιότητα. Δηλαδή, αν ψάξει κανείς στο διαδίκτυο, στο YouTube, θα βρει παραελάχιστα δικά του τραγούδια, ενώ έχει κάνει και δισκογραφία, θα δει λίγες δικές του φωτογραφίες. Μία πολύ ωραία συνέντευξη πριν από περίπου 3 χρόνια στην Ροδιακή και στην συνάδελφο την Ροδούλα την Λουλουδάκη. Επίσης, λίγες εμφανίσεις. Και αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι μου είπαν πάρα πολλοί φίλοι, γιατί με περιορισμούς θα βιώσουμε και αυτή τη συζήτηση, ότι θέλω να μιλήσω για τον Μυσίκο. Όταν κάνεις μια εκπομπή θέλω να μιλήσω για τον Μυσίκο. Λοιπόν, να τον δούμε, να το δούμε ευθύς αμέσως. Επαναλαμβάνω να ευχαριστήσουμε την οικογένεια για την εξαιρετική δουλειά που έκανε για να το δούμε τον Γιώργο. Να του πω ότι από χθες σήμερα πολύ πιο όμορφος. Γεια σου Γιώργη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, γεια σας, πρέπει πέρι. Να σου πω ότι δεν ξέρω ποιος το έκανε, είτε η Νίκη είτε ο Γαμπρός, αλλά σε βλέπω κούκλο. Αλήθεια. Μια χαρά, άψογος. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με το εξής, έτσι. Να σε ρωτήσω πώς περνάς αυτές τις ημέρες, διότι ψάχνοντας βρήκα να σκαρώνεις και τραγουδάκια, δηλαδή ακόμη και την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού. Σπίτι, όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εγώ, σπίτι κάθομαι. Με την κιθάρα όμως. Ναι, δίπλα η κιθάρα, πάντα. Μα όχι τώρα που είναι, πάντα, κάθε μέρα. Είδα και ένα τραγουδάκι να ανεβάζεις, το ανέβασε ένας φίλος στο διαδίκτυο, αποκλείστηκα. Ναι, καλά, αυτό ήταν αρπακολικό που λέμε. Ήταν γρήγορο δηλαδή, δεν ήταν αυτό που συνήθως κάνεις. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος μου λέει ότι θέλω να μιλήσω για τον Μυσίκο. Και εγώ θέλω να γυρίσω πίσω, έτσι. Πόσα χρόνια στο τραγούδι, Γιώργο? Από το 62 δουλειά, δηλαδή επαγγελματικά. Στον ΟΡ. Ναι. Και μετά από το Ρόμπερ το 66 και μετά έφυγα Αθήνα. Και έπαιζα με τους σολίστες ενώ ήμουν αεροπόρος. Αν ήσουν φαντάρος αεροπόρος, σόλαρες όμως το μαγαζί κανονικά. Στην Πλάκα, στην Dolce Vita, με τους σολίστες.
Τώρα, εσύ όλη αυτή την πορεία έχεις δουλέψει και Θεσσαλονίκη, έχεις δουλέψει και Αθήνα, έχεις δουλέψει με όλους αυτούς. Αυτά είναι δεκαετία 90, σου λέω, τώρα για δεκαετία 60 μιλάμε. Από το 60 ξεκινάμε. Από το 62 μιλάμε. Με ποιους ξεκίνησες στη Ρόδο? Πρώτη χρονιά ήμουνα μόνος, μετά πήρα τον Κουφομανόλη, τον Μιχαλάκη που είναι τώρα στην Αυστραλία, έχει οικογένεια, εγγόνια κλπ. Και μετά το γύρισα στη Ρόδο, πάλι το, πότε ήταν, το 73. Γύρισα στη Ρόδο από Αμερική. Ναι. Αλλά στην πορεία σου στη Ρόδο είδα φωτογραφίες μαζί με τον αγαπητό, με τον Καραβελάκη και άλλους. Αυτό είναι συναυλία του 65-66 στο Δημοτικό Θέατρο. Α, είναι συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο. Εδώ στη Ρόδο, πριν φύγω Αθήνα. Α, πριν φύγεις Αθήνα. Ναι, ναι. Άρα παίζατε μαζί, ήταν συναυλία συγκρότημα ή παίξατε σε μια συναυλία μαζί? Όχι, συναυλία μόνο. Εγώ έπαιζα τότε με τον ξάδερφό μου. Ναι. Το Λιβιδίκο, το Γιάννη. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, την κιθάρα πώς την έμαθες? Πήγε σχολείο, άρχισε να μαθαίνεις μόνος σχολείο, σου? Όχι, μόνος μου. Μόνος σου. Μόνος. Σιγά, πήρες την κιθάρα αυτοδίδακτος και άρχισε να ψάχνεις έτσι τις νότες. Μόνος, αφού ψάχνουμε να... Ποιος μου δείξε, κανένας. Δεν μου δείξε, μόνος. Ένας Φαντενός μου είπε, αφού έπαιζα, ρε Γιωργάκη, αυτά που παίζεις ξέρεις τι είναι? Mm. Όχι, μου λέει, αυτό είναι ντο. Α, και αυτά τα άλλα ντο είναι, γιατί τα παίζα σε διαφορετικές θέσεις. Ναι, ναι. Πες μου κάτι, εκείνη την περίοδο εσύ από παιδάκι έψαλες κιόλας τον Άγιο Νικόλα. Ναι, από πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς, από 7-8 χρονών. Άρχισα σαν ψάλτης και μετά έγινα τραγουδιστής πια. Μπάλα πότε έπαιζες, Γιώργο? Εγώ 60-64, 4 χρόνια. Τι θέση έπαιζες? Σέντερφορ. Μαζί με τον Γιωργαλή, είδα Χιολά, είδα μια μεγάλα ταλέντα εκείνης εποχής. Ναι, βέβαια. Και από πόσο χρόνο αποφάσισες να ακολουθήσεις την καριέρα του τραγουδιστή? Εκείνη την εποχή, εκτός του Γιωργαλή που έπαιξε πιο γρήγορα από μένα, ναι, να μην λέμε. Αλλά και από τον Άγιο Λάγκα, από όλους έπαιξα εγώ στην πρώτη ομάδα. Ήμουνα 15-16 χρονών. Στο Ροδιακό, Στο Ροδιακό, ναι. Εδώ είναι φωτογραφία του Ροδιακού. Ο δεύτερος, ο καθήμενος από τα αριστερά. Πριν πάει ο Παυλίδης ο Ρέστης στον Ολυμπιακό. Πριν πάει. Ναι. Όχι, επειδή το βλέπουν και στην οθόνη τώρα οι τηλεθεατές, ο δεύτερος από τα αριστερά, ο Ξανθούλης, εσύ. Εγώ είμαι, ναι. Μάλιστα. Ο καθιστός δεύτερος, όπως βλέπουμε, αριστερά είναι. Μάλιστα. Δίπλα από αυτό με την μπάλα που είναι ο Σφυρίου. Ο Σφυρίου, δίπλα από το Σφυρίου και δίπλα είναι ο Γιώργος ο Αχιολάς. Ο Αχιολάς και δίπλα ο Γιωργαλής. Μπράβο. Μάλιστα. Και πότε αποφασίζει τελικά, αφήνω την μπάλα και ακολουθώ το τραγούδι? Από πολύ μικρή ηλικία. Από το 65. Το 65. Και στη συνέχεια, καταρχήν να σε ρωτήσω το εξής. Πήγες φροντιστήριο, πώς καταφέρες? Γιατί πρέπει να πω μια ιδιαιτερότητα που είχε ο Γιώργος ο Μυσίκος, τώρα απευθυνόμενος σε αυτούς που δεν σε γνωρίζουν, που είναι οι πιο νέες ηλικίες. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν ζήσει το τι σημαίνει Μυσίκος. Πώς καταφέρες να μάθεις αγγλικά? Πήγες φροντιστήριο, πού έθεσες να μάθεις τα αγγλικά? Αγγλικά, και μιλούσες απίστευτα αγγλικά. Από εδώ και από εκεί. Από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Από τα τραγούδια βασικά. Άκουγες τραγούδια και μάθαινες αγγλικά. Πώς, δεν υπήρχαν τότε όπως είναι ίντερνετ και πάρτες. Έβαζα το δίσκο και ό,τι άρπαγε το αυτί μου έγραφα. Λοιπόν, τρομερή καριέρα. Νομίζω ότι ήσουν από τους λίγους που τραγουδούσαν πάρα πολλά ξένα τραγούδια, δηλαδή, έτσι. Εγώ άρχισα να τραγουδάω ελληνικά, ναι, από το 62, ας πούμε, άρχισα μόνο ξένα. Το 73 που ήρθα από Νέα Υόρκη, μου είπανε στο καψί, πες και 3-4 ελληνικά, και έβγαλα 4 ελληνικά. Ναι. Το 21, για να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι, να ήταν το 21, έτσι το Λάρα και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι κιόλα, ναι. Αλλά το 21 το θυμάμαι. Ναι, ναι. Το οποίο ερμήνευε και ο Γιώργος Νταλάρας, το να ήταν το 21 και τα λοιπά. Αυτό στο καψί. Από τον Νταλάρα το έβγαλα.
έβγαλα εγώ. Α, μάλιστα. Και μετά πώς μπήκες πολύ έντονα, νομίζω ότι το μεγάλο μπαμ έγινε στο Bluebird, έτσι. Ναι, εκεί πέρα ήμουνα 6-7 χρόνια. 7 ή παραπάνω. Εγώ βλέπω τώρα εδώ από αυτά τα οποία έχεις πει, μάλλον ήσουν στα 10 ετία. Αν βάλουμε και το 86 που έλειπα, ναι. Ιζαμπέλα, ας πούμε, 2 χρόνια. Κατάλαβες τι εννοώ από ναι, το... Ναι, έκανες κάποια κενά και τα λοιπά. Ναι, και γύρισα. Όλα μαζί πρέπει να είναι 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Γιώργο, πες μου κάτι. Είναι κάτι παράδοξο. Για εκείνη την εποχή... Έτσι, γιατί να σου πω ότι πάρα πολλές κυρίες που το ακούσανε μου λένε το Ντόμ Τζόουνς, το ένα το άλλο, δηλαδή μάθανε κίνηση. Επειδή μου ανέβαινε στην πίστα και είχε κίνηση πολύ εσύ. Πολύ κίνηση, ναι, πολύ χώρο. Είναι έμφυτο. Δεν μαθαίνετε ούτε διδάσκεται. Έμφυτο. Αυτό είναι έμφυτο. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Να σου πω και τα ρούχα που φορούσες. Ήταν μπροστά για την εποχή τους, δηλαδή πολύ μπροστά για την εποχή. Έτσι. Αυτό σίγουρα. Ναι, πολύ μπροστά για την εποχή. Να σε ρωτήσω κάτι. Εκείνες τις εποχές που ήταν λατρεία, δηλαδή, ενώ στο Bluebird υπάρχει κάποια στιγμή από αυτές τις μοναδικές που βίωσες, η οποία έχει καρφωθεί για τα καλά στο μυαλό σου, ή είναι τόσα πολλά που καμιά φορά είναι δύσκολο να τα προσεγγίσεις. Εγώ ξεχάσω που... Είχα πει και λιγάκι ουίσκι, ξέρετε, ναι. Έντυσα ένα ψώνιο Φιλαδό που ναι. Ήθελα τραγουδί και τον ένιωσ, τον πρέπει να το ξέρουν αν ακούνε η ορχήστρα μου, ναι. Τον έντυσα γλάστρα. Κατάλαβε, φέραν όπως κατεβαίνεις κάτω στο Bluebird, ναι. Είχε πολλά λουλούδια. Και τα κόψανε και τον ντύσαμε σαν γλάστρα. Ήταν το μόνο που δεν ξεχάσει ποτέ. Μάλιστα. Να μετά... τραγουδά φορητή ναι. Γλάστρα, το λέγαμε. Καλά, ότι σε πειραχτήρα είσαι, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι, μετά από το Bluebird είχες πάρα πολλά διαστήματα όπου δούλευες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με πολλούς τραγουδιστές. Το 87 ναι. και έμεινα 8 χρόνια, τώρα μην μιλάμε πολλά, όχι αρχηγός, λίγο παραπάνω. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω, εγώ καταλαβαίνω. Είχες, να σου πω κάτι, είχες μία... Αλλά είχα το ατύχημα. Ναι, θα πάμε στο ατύχημα. Είχες και μία ιδιαίτερη σχέση με κάποιους ανθρώπους, δηλαδή με τον Βασίλη τον Καρά ήσαν στο Φιλαράκια, έτσι. Φιλαράκια, μόνο ο ύπνος μας χώριζε. Καράς, Τερζής, όλοι αυτοί ήταν ήσασταν ναι, παράγια. Εντάξει, όλοι. Μην βάζεις πω, κύριε, τι... Δεν υπήρχαν ούτε Βαδί, ούτε Θοδωρίδου, ούτε αυτά τα κοριτσάκια εκεί του προγράμματος. Ήταν στην αρχή προκειμένου να... Στην αρχή τους. Ναι, στην αρχή πριν να βγείτε οι φίρμες των μαγαζιών και... Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς όπως το πες. Εδώ βλέπω την Βαδί μαζί σου, πολύ νέα βέβαια η Βαδί και φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί κάπου το έχεις δηλώσει αυτό, είναι το πώς το αντιλαμβανόντουσαν οι επιχειρηματίες. Δηλαδή έναν τραγουδιστή ο οποίος τραγουδούσε, έκανε κέφι και ένα μαγαζί είχε κατανάλωση. Και αργότερα την εποχή εκείνη είχε και ζημιές, δηλαδή λουλούδια και τα λοιπά, έτσι. Αυτό που δεν θα ξεχάσω, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ότι μαγαζί 4.000 θέσεις, ναι. Η πολιτεία, εγώ το 92 ήρθε ο Κανελάκης από Αθήνα και... Ήταν τεράστια διαφορά με ροκάματο και με πήρε Αθήνα. Και ήρθε ο Γκόγκος και άνοιξε μια βαλίτσα 5.000. Μάλιστα. Αυτό θα το ξεχάσω. Δεν το έχει κάνει κανένας. Σε μένα δηλαδή. Ναι. Ήταν που έφυγα 4.000 κόσμο και έχει 500 άτομα, 250, 300. Ναι. Μιλάμε για 4.000 άτομα. Να σου ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Πολύ μεγάλη έτσι, πέραση, απίστευτη πέραση, μας ακούνε και οι κόρες τώρα εκεί, στο γυναικείο πληθυσμό. Τι γινόταν, δηλαδή... τώρα τι να μιλάμε. Όλοι οι τραγουδιστές έχουν τα τυχερά τους. Άστα, νησίκο, δεν ήταν όλοι τραγουδιστές. Εγώ λίγο παραπάνω. Δεν ήταν όλοι τραγουδιστές. Ρώτα και εμάς που παρακολουθούσαμε εκείνη την ιστορία. Πες μου κάτι... Το ατύχημα ήταν καταληκτικό στην καριέρα σου, έτσι. Ήταν το καθοριστικό
που με έριξε στην εξέδρα που λέμε. Ναι. Πώς συνέβη η Ρόδο, έτσι. Δεν είναι καλή η στιγμή, αλλά ήμουν απλωμένος, είναι η ζωή ενός ανθρώπου. Ναι, αλλά αυτό που μου δίνει λίγο θάρρος και λέω και τι έγινε, είναι ότι σε αυτό το σημείο που τράκαρα εγώ και καταστράφηκα και κατέστρεψα την καριέρα μου, ήταν στο ίδιο σημείο, σκοτωθήκανε 7 άτομα. Ναι, το καταλαβαίνω. Και σου πήρε χρόνια το ξεπεράσεις, έτσι, το πρόβλημα. Τελείωσε, τελείωσε, λέω, αυτό ήταν, τέρμα. Εγώ ήρθε ο Καράς εδώ 3 φορές. Ο Γιάννου το ξέρει, που είχε τότε το Σφαίρα. Ναι. Αυτός τα ξέρει όλα πιο καλά από μένα. Πες μου κάτι άλλο τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι τραγουδιστές κάναν μια απίστευτη προσπάθεια προκειμένου να γίνουν γνωστοί. Δηλαδή να δημιουργήσουν CD, να κάνουν καλές δημόσιες σχέσεις, να. Εσύ γιατί ήσουν αδιάφορος όλα αυτά, επειδή είσαι σε όλα αυτά τα μεγαλεία του παρελθόντος? Όχι, ας πω κάτι. Αυτό ειλικρινά είναι αλήθεια. Ποτέ δεν έτρεξα να γίνω, αλλά ήμουνα σίγουρος ότι θα γινόμουν. Ναι. Πού να ξέρω ότι θα πάω να τρακάρω και να καταστραφώ? Πού να το ξέρω αυτό? Δηλαδή, αν είχα το ατύχημα, μιλάμε άσε. Λοιπόν, τραγούδησες παντού, έτσι. Αμερική, Σουηδία, σε όλο τον κόσμο. Πύρους, τώρα μην λέμε μέρη. Σε όλο τον κόσμο τραγούδησες. Ναι. Και σε πολύ περίεργα μέρη, ας πούμε. Πολύ περίεργα. Πάντως, αγαπητέ φίλε Γιώργο Μησίκο, για την εποχή, δηλαδή για τη δεκαετία του 70-80, πολύ μπροστά, πολύ showman, δηλαδή, one man show, δηλαδή ήταν απίστευτες εκείνες. Δεν το πίστευε κανένας ότι εγώ μόνο κρατάω όλη τη νύχτα. Μόνο ένας εγκλέδος πολύ καλός, ο Κέν, Θεός συγχωρέστο, αυτός με ξεκούραζε 5-7 κομμάτια όλο το βράδυ. Και όλα τα χορευτικά και όλα και απίστευτα και το λαϊκό, όλο το λαϊκό, το ελληνικό, το κοφερασιαστικό, πώς το έκανα το κοφερασιέ, ναι. Ανέκδοτα έλεγα. Δηλαδή, Animals στο The House of the Rising Sun, Tom Jones, Marvin Gaye, Beatles, Elvis Presley, και τι δεν είχε το μενού δηλαδή. Ό,τι θέλει. Αφού είχε και γλάστα το φιλανθό, φτάνει. Ναι, φιλανθό, τι έγινε εκεί, τι είναι. Να το ξεχάσω. Είχα πει ουισκάκι, να πούμε, και γελούσα μια εβδομάδα που λένε. Άλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σου πω το εξής. Ότι μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία του κορονοϊού, επειδή υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που θέλει να μιλήσει, θα έχουμε και την δυνατότητα να είσαι και από κοντά, να φέρεις και την κιθάρα, να σε ακούσουμε κιόλας. Έτσι, και την κιθαρίτσα ακούσετε. Και θα κάνουμε και το εξής τώρα, το οποίο έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να γραφούμε κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να ανοίξουμε και να ζητήσουμε και από πάρα πολλούς φίλους σου, οι οποίοι έχουν βιώσει την χρυσή εποχή Μησίκου, να μας δώσει φωτογραφίες. Γιατί, βρε αδερφέ, στο σπίτι σου ούτε φωτογραφίες δεν έχεις, λίγες είναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ευχαριστώ καλά. Πολύ, θα τα πούμε σύντομα. Να είσαι καλά. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Αυτά από τον Γιώργο τον Μησίκο. Επαναλαμβάνω ότι από χθες, με το που έγινε αναφορά, πάρα πολύ κόσμος θέλει να μιλήσει για τον Γιώργο τον Μησίκο. Οφείλω να πω ότι πριν από 2,5 περίπου μήνες συζητούσαμε αυτό και με τον Γιώργο, με τον Γιάννη τον Κλούβα. Επίσης, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Ζαχαριάδης, επανειλημμένος και για τον Γιώργο τον Μησίκο και για τον αγαπητό, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν σε μια εποχή που ήταν άλλη λογική, έτσι, καμία σχέση, της νύχτας, νοσταλγική, φοβερή. Πέρασαν εξαιρετικοί καλλιτέχνες από τη μουσική σκηνή της Ρόδου, δηλαδή, πέρα από τον Μησίκο, ο οποίος ήταν international για τον τόπο, πέρα από την σημαντική πορεία του αγαπητού του Τάκη του Βούη, του Σταύρου του Χαρτοφίλη, δηλαδή πάρα πολλών ανθρώπων και πάρα πολλοί Έλληνες τραγουδιστές από εδώ ξεκίνησαν. Δηλαδή ο Τερζής, ο Παπακοσταντίνου,
τραγουδιστές που ενίοτε περνούσαν και έκαναν καριέρα από τον Μπαμπούλα. Το λέω αυτό διότι πριν κάποια χρόνια μου δόθηκε δυνατότητα να κάνω ένα κείμενο για να αναφερθώ στη χρυσή εποχή της Ρόδου και βρήκα εξαιρετικές πηγές, βρήκα εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό, το οποίο βέβαια χρειάζεται και την ώρα και τη διάρκεια και μια εκπομπή κατάλληλη προσαρμοσμένη σε αυτό το κλίμα, την οποία υπόσχομαι δηλαδή, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι τα όμορφα του τόπου, να την κάνουμε πάρα πολύ σύντομα. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι.